πως έχω πρόβλημα βαρύ. Ναι, το έχω. Γεια σας, είμαι ο Δημήτρης Γιώτης και το Σάββατο 27 Οκτωβρίου σας περιμένω στο Club 01 στο Μασούρι Καλύμνου. Η βραδιά μας θα είναι ξέχαστη. Μ' αγάπησες λίγο κι εσύ. Γυρνά ένα λεπτό μια στιγμή. Αν μ' αγάπησες λίγο. Θα ζητήσουμε από τον Δήμαρχο, τον κύριο Γιάννη Γαλουζή, να μας πει για το χθεσινό Δημοτικό Συμβούλιο και το θέμα που αφορούσε το τεχνικό πρόγραμμα του 2019, εάν ψηφίστηκε και ποιο είναι το σημαντικό θέμα για το οποίο συζήτησαν εχθές και ψηφίστηκε, κύριε Δήμαρχε. Πράγματι, συνηθίσαμε τα προηγούμενα χρόνια σε τεχνικά προγράμματα τα οποία να είναι στα πλαίσια αποκλειστικά της ΣΑΤΑ, δηλαδή 404.000 ευρώ. Εχθές ψηφίστηκε ένα τεχνικό πρόγραμμα για το 2019, το οποίο σε πρώτη φάση φτάνει τα 4.900.000 ευρώ και αυτό πρόκειται να προσθεθούν και άλλα έργα μέσα στο 2019, άρα θα το ανεβάσει πάρα πολύ και θα φτάσουν περίπου και τις 8 και τα 9 εκατομμύρια ευρώ. Μέσα σε αυτά, έτσι είναι τα έργα τα οποία πλέον έχουν έρθει τα χρήματα και υλοποιούνται. Άρα μιλάμε για το Καρπάθιο, μιλάμε για το Παθαναγωγείο, μιλάμε για τις ασφαλτοστρώσεις 2.200.000 ευρώ, τα οποία αυτή τη στιγμή βρίσκονται στον αέρα. Λοιπόν, καταθέτουν, δηλαδή ο διαγωνισμός είναι σε εξέλιξη. Οι πλακοστρώσεις που σήμερα θα αναρτηθεί, ήδη θα υπογράψει το διακήρυξη και θα ανέβει και η διακήρυξη αυτή των πλακοστρώσεων σήμερα, αλλά και μια σειρά άλλα έργα, όπως είναι το σχολείο της Τελέντου, το οποίο ακολουθεί, όπως είναι το λιμάνι κάτω στη βάση αυτή, ένας δρόμος ο οποίος πρέπει να γίνει. Έχει μια σειρά αρκετών έργων, τα οποία είναι πάρα πολύ σημαντικά και θα δώσει την δυνατότητα τόσο σε εμάς, όσο και στον Δήμο Καλυμνίου γενικότερα, αλλά και στις τεχνικές μας υπηρεσίες, οι οποίες έχουν ρίξει δουλειά τα τελευταία χρόνια και σιγά σιγά η δουλειά αυτή αρχίζει και φαίνεται. Και φαίνεται, ναι. Και στην πράξη παίρνει σάρκα και οστά. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Δήμαρχε. Ευχαριστούμε.